Κύριε Αρνουτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, λαμβάνουμε διαρκώς εικόνες από το επίμαχο σημείο που μαρτυρούν το πλέον εξόφθαλμο του πράγματος, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μία σήμανση, δεν υπάρχει μία κορδέλα, τουλάχιστον τις ημέρες που υπάρχει πολύ έντονη βροχόπτωση, ένα τραγικό περιστατικό και μερικά ακόμη που προηγήθηκαν όχι με αυτή την κατάληξη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί δεν υπήρξε έτσι μία πρόνοια από εσάς, από το Δήμο. Δεν είναι θέμα αρμοδιότητας αυτό, είναι θέμα ευαισθησίας. Έτσι, να μπει μία σήμανση, κυρίως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, που περνά πρώτη φορά από το συγκεκριμένο σημείο. Ειλικρινά εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στα θύματα, στους συγγενείς των θυμάτων και να πούμε ότι και η κοινωνία της Μεσαράς του Δήμου μας είναι συγκλονισμένη. Ήταν μια κακή στιγμή. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διάβαση, στην οποία όπως προείπατε έχουν συμβεί και άλλες φορές τέτοια περιστατικά, ήταν κάτι εκείνο το βράδυ το πολύ δύσκολο το πέρασμα εξαιτίας όχι μόνο της ροής των νερών, αλλά ήταν και μια ομίχλη, ήταν μια βραδιά που είχε μια πυκνή νέφωση, χαμηλή νέφωση που δεν μπορούσε να δει κοντά και το χείμαρο ακόμη. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει καμία σήμανση σε όλες τις διαβάσεις και είναι γύρω σε 15 διαβάσεις. Δεν είναι μόνο 4, είναι 15 Ιρλανδικού τύπου διαβάσεις. Ναι, διαβάσεις δηλαδή που υπάρχουν στο Δήμο, στο Γεροπόταμο, στην περιοχή τη δική μας. Εξυπηρετούν τις αγροτικές επιχειρήσεις και ό,τι άλλο για τον κόσμο που τους αγρότες περνάνε καθημερινά. Όμως αυτό δεν είναι μόνο στο Γεροπόταμο. Σε όλο το Δήμο οι Ιρλανδικές διαβάσεις υπάρχουν και στον Ορνόγκο, από την πλευρά του Ζαρού, Καμαρών και στην περιοχή γενικά του Δήμου, Αστερουσίων από την άλλη πλευρά. Μιλάμε τώρα ένα φαινόμενο, αυτό που δεν μπορεί να στο κάθε αυτό να κάνει και το γεφύρι, το ανάλογο, ξέρω, υπάρχουν Ιρλανδικές διαβάσεις. Ο κόσμος τις γνωρίζει. Ωραία, το γεφύρι να υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι, τις γνωρίζει, ταμπέλα. Το κόσμος γνωρίζει. Κοιτάξτε να δείτε, μπορώ να πω, εντάξει, δεν υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει ταμπέλα, μπορώ να πω. Το ομολογώ αυτό το παράληψη, όπως θέλετε να μας το πείτε, αλλά εκείνο το βράδυ καμία ταμπέλα δεν έσαζε τους ανθρώπους αυτούς. Εκείνο το βράδυ, ειλικρινά, δηλαδή ήταν τόσο, καμία ταμπέλα δεν θα φαινόταν αυτό το βράδυ. Καταλάβετε, αλλά και ο κόσμος μην νομίζετε και τις ταμπέλες ότι θα σεβαστεί. Ήδη σήμερα είδατε, δείξατε στο ρεπορτάζ ότι οι κορδέλες είχαμε βάλει και παραβιάζαν τις κορδέλες. Την ώρα που είχε γίνει ένα συμβάν πριν 15-20 ώρες. Εντάξει, ότι θα είχαν πράξει αν ενδεχομένως είχαν δει μία ταμπέλα μπροστά τους μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε σε κάθε περίπτωση. Όχι, μα λέω και ταμπέλα να υπήρχε. Σήμερα λέμε τώρα ότι η ταμπέλα τους εμπόδιζε να περάσουν. Αφού δεν σεβάστηκαν τις κορδέλες, δεν σεβάστηκαν τους αστυνομικούς που ήταν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ένα τραγικό γεγονός. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι υπάρχει, όπως τον αφορά ο προλαλήσαμε του κ. Σταφαράκης, είπε για πρόληψη, ναι. Πρόληψη χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, συνολικά για όλη την περιφέρεια. Όχι μόνο του Δήμου, αλλά για όλη την περιφέρεια. Τα προβλήματα σε εποχές, σε καιρικά φαινόμενα όπως τα φετινά, είναι δύσκολες. Κύριε Αρμουτάκη, επειδή εδώ χάθηκαν 4 άνθρωποι και μοιραία όσο περνούν οι ώρες, θα αρχίσουμε να αναζητούμε τις ευθύνες. Εμείς σαφέστατα εδώ δεν είμαστε δικαστήριο για να δικάσουμε και να κρίνουμε κανέναν, αλλά σίγουρα κάποιος φέρει ευθύνη. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, μπορείτε λίγο να μας αποσαφηνίσετε, ενδεχομένως και το νομικό πλαίσιο, αν υπάρχει γύρω από αυτό. Κοιτάξτε, νομικό πλαίσιο, μην σταθούμε στο νομικό πλαίσιο και μείνε στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα που θρηνούμε 4 θύματα και τον πόνο των συγγενών είναι το θέμα ευθυνών. Ευθύνες τα δικαστήρια που εκεί θα φτάσει πλέον, θα αποδειχθούν ευθύνες και ποιοι έχουν ευθύνες με βάση τον νόμο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, νομίζω. Το να πω εγώ ότι φταίει η περιφέρεια ή φταίει ο Δήμος ή ξέρω εγώ. Αν θέλετε συνδυσιακά, προσωπικά αναλαμβάνονται ευθύνη σαν συνδυσιακά και για τα θύματα.
το τι μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που έχω να σας πω μόνο, επειδή μπορώ να πω ότι το είχα προβλέψει αυτό το, τα γεγονότα, γιατί είναι συμβάντα πολλά που έχουν γίνει, έχουμε ήδη εξασφαλίσει πριν 2 χρόνια χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τον κύριο Αρναουτάκη, για να κατασκευάσουμε γέφυρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, είναι 2 χρόνια και είναι στην ορή μας τις μελέτες για να, να δημοπρατήσουμε το έργο. Δηλαδή δεν έχουμε μείνει αδρανείς όσον αφορά τη ριζική λύση του θέματος. Σας λέω, αλλά το να οριμάσει ένα έργο, όπως είπα και σε μια άλλη κουβή, το να οριμάσει ένα έργο, τεχνικό έργο σήμερα και τέτοιο μια γέφυρα, που δεν είναι στην αρμοδιότητα μας να το κάνουμε, να την κάνει τις γέφυρες, τις κατασκευάζει και τις μελετάει η περιφέρεια. Όμως, επειδή έχουμε δει το πρόβλημα, παρακινήσαμε την περιφέρεια, βοήθησε η περιφέρεια και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ορή μας τις μελέτες, πιστεύω, τους επόμενους 6 μήνες να δημοπρατηθεί το έργο. Κύριε Αρμουτάκη, εγώ καταλαβαίνω, θέλει και η Έλλη Κοκάλη να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Για να λυθεί, οριστικά το θέμα, ούτε με σήμανση, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με... Χρειάζεται μία γέφυρα εκεί πέρα. Και μπορώ να πω ότι... Κύριε Αρμουτάκη, βεβαίως χρειάζεται η γέφυρα και πρέπει να γίνει, και με διαδικασίες που πρέπει να ξεπεράσουν τη συνήθη ελληνική γραφειοκρατία. Μέχρι να γίνει η γέφυρα αυτή, δεν θα τοποθετηθεί σήμανση? Πρέπει να το ξαναζήσουμε αυτό? Να σας πω κάτι. Υπάρχει τρόπος να γίνει στο μεταξύ. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει το γεγονός για να βάλουμε τις σημάσεις και όλα αυτά να τα βάλουμε. Έστω τώρα, κύριε Αρμουτάκη, έστω και μετά από αυτό το εξαιρετικά τραγικό συμβάν, ας μην πει σήμανση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να τις βάλουμε τις σημάσεις, να τα κάνουμε όλα αυτά. Το θέμα δεν λύνεται έτσι, μόνο με τις σημάσεις. Λύνεται με έργα υποδομής οριστικά. Η σήμανση δεν σε καλύπτει. Χρειάζεται μια γέφυρα εκεί πέρα από χρόνια, το λέμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο της ορίμανσης του έργου και θα γίνει το έργο. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και παράμετρος για το πώς λειτουργούμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν μιλάω φυσικά για τους ανθρώπους που χάθηκαν και δεν είχαν ιδέα για την περιοχή στην οποία βρέθηκαν. Δεν ήξεραν δηλαδή πώς να κινηθούν, ποιο είναι το πιο ασφαλές σημείο. Αλλά δεν γίνεται μετά από όλα αυτά να έχει τοποθετηθεί μια κορδέλα και κάποιοι να εξακολουθούν να περνούν σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι και αυτή η παράμετρος. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τη δική σας θέση. Είναι προς τιμήν σας να λέτε ότι συνειδησιακά αναλαμβάνεται την ευθύνη. Να σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχουν σημεία που τοποθετούμε σήματα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, του ΚΟΚ, σε πολλές φορές. Και πηγαίνουμε την επομένη και δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Για να μην αναφέρω μια περιοχή που κάναμε μια πεζοδρόμηση και βάλαμε γύρω στα 15 σήματα για το πεζόδρομο και εξαφανίστηκαν οι αρρητοί οφθαλμού. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θέλω να... Θέλετε να σας πω κάτι? Προσωπικά, σαν δήμαρχος της περιοχής, αναλαμβάνω ό,τι ευθύνη μου ανήκει. Μάλιστα. Ειλικρινά σας το λέω, αλλά δεν είμαστε μόνο, δεν έχουμε μείνει αδρανείς για αυτό την οριστική λύση του θέματος, του προβλήματος. Και ήδη σας λέω, είναι μια σοβαρή μελέτη, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, είμαστε στην ορή μας της μελέτης. Το λέω ρήμαση, μιλώ με τα λόγου γνώσεως. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη. Η χρηματοδότηση υπάρχει και πιστεύω ότι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα και δεν εύχομαι να ξαναζήσουμε, γιατί, αλλά θέλουν και άλλες περιοχές και του Δήμου μας και τον Όμορο Δήμο, θέλουν, υπάρχουν πολλά περάσματα τέτοια που χρειάζονται οριστικές λύσεις. Αλλά όλα αυτά πιστεύω ότι οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, αλλά το γραφειοκρατικό σύστημα δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε σε σύντομο χρόνο να αποκαταστήσουμε, τη διάφορα έργα υποδομής, να φτιάξουμε διάφορα έργα που να σώσουμε ζωές. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.